Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και μεγάλη τιμή σήμερα η παρουσία σας. Ευχαριστώ τον βουλευτή του νομού, τον Χρήστο Σταϊκούρα, που είναι την Περιφερειακή Ποιότητα, τον Τίμιο Καραΐσκο, τους πρώην βουλευτές, τους πρώην υπουργούς, τους πολιτευτές, τους δημάρχους, τους συναδέλφους στην αυτοδιοίκηση, όλους όσους είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Τον κύριο Κώστα Σταϊκούρα, διευθυντή του γραφείου Κώστα Καραμαλή, αλλά και την κυρία Στάκη Κυπρέου, που με τίμησε ιδιαίτερα, τη διευθύντρια του γραφείου του ΕΜΕΣ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ευχαριστώ όλους εσάς, τους εκλεκτούς φίλους. Είναι τεράστια η τιμή, αλλά ακόμη μεγαλύτερη είναι η χαρά. Χαρά γιατί είστε ξανά εδώ, στη Λαμία, στο Εργατικό Κέντρο Φτιότητας, όπου πριν από 5 μήνες ξεκινήσαμε πρώτη φορά και εδώ γνωριστήκαμε. Εδώ που σας συστήθηκα ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Και αυτό οφείλεται στην αγάπη που έχω εισπράξει από όλους σας και τη στήριξή σας, τη βοήθειά σας. Εδώ μου δώσατε τη δύναμη όταν ζήτησα να μας εμπιστευτείτε ξανά. Να εμπιστευτείτε την ομάδα που θα κρατήσει τη Στερεά Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης. Γιατί οι Στεροελλαδίτισσες και οι Στεροελλαδίτες είναι αποφασισμένοι να επιμείνουν μαζί στην καρδιά της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, το 2014 που ξεκινήσαμε μαζί με τον Κώστα Μπακογιάννη για να φέρουμε την πολυπόθητη αλλαγή που χρειαζόταν ο τόπος μας, δεν ξέραμε τι θα την κρίσουμε. Αλλά τα καταφέραμε. Αλλάξαμε στην καρδιά της Ελλάδας. Δεν μπορούμε όμως σήμερα να σταματήσουμε εδώ. Δεν έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε εδώ. Γιατί η δουλειά που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί, να αναπτυχθεί περισσότερο. Θα προχωρήσουμε παραπέρα και να μην αφήσουμε τίποτα να πάει χαμένο. Και είμαστε αποφασισμένοι να το πάμε μέχρι τέλους. Γιατί η Στερεά Ελλάδα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Γιατί νιώθουμε υπερήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Για τις μεγάλες αλλά και τις μικρές μάχες που δώσαμε και κερδίσαμε. Γιατί τίποτα δεν ήταν εύκολο και τίποτα δεν ήταν αυτονόητο. Βρήκαμε μπροστά μας πόρτες κλειστές. Χρειάστηκε να μιλήσουμε σε αυτιά που δεν είχαν διάθεση να ακούσουν. Και σκοντάψαμε σε εμπόδια, αλλά σηκωθήκαμε αμέσως. Και σηκωθήκαμε γιατί ξέραμε πώς να το κάνουμε. Με σχέδιο, με πρόγραμμα, με σοβαρότητα και με συνεργασία. Έτσι δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια και έτσι θα συνεχίσουμε. Γιατί όταν η συνταγή είναι επιτυχημένη, δεν την αλλάζεις. Θα μου επιτρέψετε όμως να σταθώ σε ένα από αυτά. Στο μαγικό συστατικό της συνταγής. Στο απαραίτητο συστατικό για τη χρηστή διοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Τη συνεργασία. Συνεργασία όχι στη λογική του πάρε δώσε με έδρες και καρέκλες. Αλλά συνεργασία που βγαίνει από μέσα μας. Ως δημοκρατική αντίληψη. Ως νοοτροπία. Και το αποδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια που δώσαμε τη μάχη της συνένεσης και απομακρύναμε κάθε τι ακραίο, κάθε τι τοξικό και διχαστικό. Και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί για το συμφέρον της περιφέρειάς μας. Όλοι μαζί για το καλό των παιδιών μας. Φίλες και φίλοι, σίγουρα δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα. Αλλά μέχρι σήμερα άλλαξαν πολλά και θέλουμε να συνεχίσουμε. Για να προσφέρουμε περισσότερα, σε περισσότερους, σε όλη τη Φτιότητα. Από τη Λάριμνα μέχρι το Πετρωτό και από τον Τυφριστό μέχρι τη Γλύφα. Να ολοκληρώσουμε τα έργα. Ευχαριστώ. Να ολοκληρώσουμε τα έργα και τις υποδομές που ξεκινήσαμε και προχωρούν. Γιατί είμαστε πρώτοι στην απορρόφηση πόρων στο ΕΣΠΑ και πρώτοι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον τουρισμό μας. Έχουμε δρόμο μπροστά. Και όμως είμαστε ήδη πρώτοι σε αύξηση των εκτερέσεων στη χώρα. Να αξιοποιήσουμε κι άλλο τον πολιτιστικό μας πλούτο. Γιατί είμαστε ο τόπος με την πιο πλούσια, την πιο μεγάλη πολιτιστική διαδρομή. Να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο τα προϊόντα μας. Γι' αυτό κάθε χρόνο συμμετέχουμε σε περισσότερες εκθέσεις με περισσότερους παραγωγούς. Να βοηθήσουμε συμπολίτες μας. Με δράση κοινωνικής αλληλεγγύης, συμπολίτες που το έχουν ανάγκη, που τα φέρνουν δύσκολα.
Και φίλες, φίλοι, είμαστε πολύ περήφανοι για όλα αυτά. Και είναι μόνο η αρχή. Γιατί από την επόμενη κιόλας μέρα, εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για να αναβαθμίσουμε τη Λαμία ως διοικητικό κέντρο της στερεάς Ελλάδας. Η έδρα της περιφέρειας, το ζητάει ο Υπουργός, είναι μια απλή πραγματικότητα. Δεν θα κουράσουμε να το επαναλαμβάνω. Είναι στη Λαμία, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να δυναμώσει. Πρέπει πιο ισχυρή, πιο μεγάλη. Που να είναι καλό για όλη τη στερεά Ελλάδα. Θα γίνει με μια αποκεντρωμένη διοίκηση στερεάς Ελλάδας. Αλλά και με μια αυτόνομη υγειονομική περιφέρεια στερεάς. Και φυσικά, ίσως το σημαντικότερο απ' όλα, με ένα πανεπιστήμιο στερεάς. Μέτρα τη Λαμία. Γιατί δεν νοείται να αποτελούμε την περιφέρεια παρείας στην πιο βαθιά εκπαίδευση. Δεν νοείται να αφήνουμε τα παιδιά μας να φεύγουν από τον τόπο που γεννήθηκαν. Και αυτή είναι μία ακόμα μάχη που θα δώσουμε όλοι μαζί. Όπως και άλλες. Μάχη για να περάσουν στην αυτοδιοίκηση οι αρματικές μας πηγές. Μάχη όπως αυτή της πανελλήνιας έκθεσης Λαμίας που κάναμε το πρώτο βήμα. Αλλά και που έχουμε πολλά βήματα ακόμη μπροστά μας. Γιατί εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Αυτό το πλούτο, όχι απλά να το διαχειριστούμε, αλλά να το αναδείξουμε, να το μεγαλώσουμε, να βγάλουμε προς τα έξω όλη του την κρυμμένη αξία. Και φυσικά η μάχη της ΛΑΡΚΟ, ο παραγωγικός γίγαντας της περιφέρειάς μας και της χώρας, που σήμερα παίζει με το χρονόμετρο των εθνικών εκλογών και με το διακόπτη της ΔΕΗ. Φίλες και φίλοι, για να πετύχουμε όμως όλα αυτά, όλα όσα ονειρευόμαστε για τη φτιότητα και τη στερεά, χρειαζόμαστε ανθρώπους. Ανθρώπους άξιους, ικανούς, που ξέρουν να διεκδικούν, να αγωνίζονται, να πετυχαίνουν. Ανθρώπους που ξεπερνούν τα στεγανά της κεντρικής πολιτικής κοινής και μιλούν αυτοδιοικητικά. Ανθρώπους από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, γεμάτους όρεξη και ιδέες και έτοιμους για δουλειά. Αυτοί, φίλες και φίλοι, είναι οι πρωταγωνιστές μας και είναι εδώ μαζί μας. Ας τους γνωρίσουμε. Ο Κώστας Αποστολόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Κολονίας, από την Υπάκη. Η Έμι Αργυροπούλου, δικηγόρος από τα Καμένα Βούρνα. Η Παναγιώτα Βλαχά, δικηγόρος από τη Λαμία. Ο Πάνος Ευαγγελίου, Περιφερειακός Σύμβουλος και Πολιτικός Μηχανικός από τη Λαμία. Ο Κώστας Καραγιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματίας από τη Μακρακόμη. Ο Θανάσης Καρακάτζας, Αντιπεριφερειάρχης της Υπηρέτησης του Πολίτη και της Πολιτικής Προστασίας από τη Λαμία. Η Μαρία Κατσαγάνη, ελεύθερη επαγγελματίας από τον Θεολόγο. Ο Δημήτρης Κατσικονούρης, εκπαιδευτικός από τη Στυλίδα. Η Παναγιώτα Κούσουλα, πολιτικός μηχανικός από την Αμφίπια. Ο Ηλίας Κυρμανίδης, δικηγόρος από τα Καμένα Βούρνα. Η Παναγιώτα Λιάπη, γεωπόνος από τη Λαμία. Η Βάσο Μαντέ, καθηγήτρια φυσικής αγωγής από τη Στυλίδα. Η Βίκη Παναγιωτοπούλου, αισθητικός από τη Ξηνιάδα. Ο
Ο Φάνης Παπαθανασίου, δημοσιογράφος από τη Λαμία. Ο Πάνος Παρχαρίδης, βιολόγος και γενετιστής από τη Λαμία. Και από τη Λάουσα. Η Εύη Παύλου Καλογεροπούλου, πολιτικός μηχανικός από την Καταλάτη. Η Γεωργία Πισλή, φαρμακοποιός από τον Μόνο. Ο Ηλίας Ανίδας, περιφερειακός σύμβουλος του πρώην Περιφερειάς Τουρισμού και Αθλητισμού από την Λαμία. Ο Φάνης Μάνης, φυσικός από την Λαμία. Η Γιώτα Χουλιάρα Σιδερά, εκπαιδευτικός, διευθύντης της κυρίας της Πολύου Αθήκειας από την Λαμία. Και θα σας παρουσιάσω, εκτός αλφαβητικής σειράς, τους ανθρώπους που συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν το ψηφοδέλτιο της ιδιότητας, τους οποίους ακούτε για πρώτη φορά. Είναι οι εξής. Ο Παναγιώτης Αρβανίτης, γεωλόγος από το Πετροτόδομο Κου. Ο Παναγιώτης δεν μπόρεσε να σοβαρούς προβληματικούς λόγους να είναι σήμερα μαζί μας, είναι όμως στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Ο Νίκος Τερλιάμης, κτηνίατρος από την Περχιάδα. Και κλείνουμε με το νεότερο μέλος του συνδυασμού μας, την Όλγα Σταμέλου, φοιτήτρια ΔΕΦΑΤ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Τράκης, από την Λαμία. Δώστε τους το πιο ζεστό σας χειροκρότημα, το αξίζουν πραγματικά. Το αξίζουν γιατί αυτή είναι η ομάδα που θα επιμείνει για ένα καλύτερο αύριο στη στερεά Ελλάδα. Και πιστέψτε με, είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε ακόμα σκληρότερα για τη θειότητα και για όλη τη στερεά. Φίλες και φίλοι, εκείνο που ζητώ από εσάς είναι να μας εμπιστευτείτε ξανά. Να μην αφήσουμε να χαθούν οι τεράστιες προσπάθειες που έγιναν απέναντι στην αδράνεια και την απραξία. Γιατί ξέρετε, στην πατρίδα μας πληρώσαμε πολύ ακριβά τα τελευταία χρόνια τον λαϊκισμό και την τζάμπα μαγιά. Και δεν μας παίρνει να κάνουμε το ίδιο λάθος και στη στερεά Ελλάδα. Πολλοί θεωρούν ότι η περιφέρεια είναι ένα θέατρο. Όμως όταν κλείνει η αυλαία και πέφτουν τα φώτα, κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά. Γιατί η περιφέρεια είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και θα επιμείνουμε μέχρι τέλους. Για να μην χαθεί ούτε μία ώρα δουλειάς. Για να μην χαθεί ό,τι με κόπο κερδίσαμε μέχρι σήμερα. Για να μην χαθεί και εκτιμένη ταυτότητα. Ελάτε, κυρίες και φίλοι, να κάνουμε την καρδιά της Ελλάδας να χτυπήσει πιο δυνατά. Σε κάθε γωνιά και για κάθε πολίτη. Ελάτε να επιμείνουμε σε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Ελάτε να επιμείνουμε μαζί στην καρδιά της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που είστε πάντα κοντά μας.